Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πο, 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 πο. Δέφη της λύσας μου κρατώ. Πο, 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 πο. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πο, 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 πο. Φίλε μου, τι κάνω. Εγώ ζητάω σε σένα. Ξαναδιάβασα το καταστατικό σου. Δεν θα μου πεις εμένα εκεί πάνω τι κάνω. Η νομιμότητα εκεί πάνω είναι το κράτος. Και δει τα δικαστήρια. Δεν υπάρχει καμία παρανομία. Είναι ένα συμβούλιο που τα πέντε άτομα, τα τρία με πλειοψηφία, διώξαν τα δύο και βάλαν άλλα δύο. Και αυτό θα συμβαίνει συνέχεια και στο φορέα και στην κεντρική. Όποτε χρειαστεί για οποιοδήποτε ανασχηματισμό. Και μπορεί να γίνουν και ανασχηματισμοί χωρίς να υπάρχει προδοσία. Γιατί επιλέγω δύο άτομα ή τρία ή πέντε να τα βάλω για συγκεκριμένη εργασία. Θα συνεχίσουμε όμως γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στο καταστατικό του φορέα, που όλη αυτή η ιστορία μετά τον εγκλωβισμό μου κάκε το καθεστώς να βγάζει στα κανάλια όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχουν αρχηγό, δεν έχουν αρχηγό. Γιατί δεν έχουν αρχηγό? Και τι δεν σημαίνει δεν έχουμε ηγεσία, αφού είμαι καταστατικό, δεν έχουμε ηγεσία. Αφού ακόμα και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο πέραν του καταστατικού. Εάν κάνω κάτι πέραν του καταστατικού, είμαι υπόλογος. Και στη δικαιοσύνη και εσάς. Βλέπετε να έχω κάνει πέραν του καταστατικού τίποτα? Όχι. Ε, τότε